ενημέρωση για τις βουλευτικές εκλογές 2011 από το CITY Channel. Κάθε εποχή έχει τα δικά της κανάλια μέσα επικοινωνίας και αδιαμφισβήτητα ο δικτυακός χώρος Facebook αποτελεί σήμερα πλέον διαδεδομένο σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας ανά το παγκόσμιο, ειδικότερα ανάμεσα στην νεολαία. Μέσα σε αυτό το φάσμα, το Facebook φαίνεται να έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και των πολιτικών μας. Πόσο μάλλον τώρα που ενώ πλησιάζουμε προς τις βουλευτικές εκλογές, η ανάγκη των υποψηφίων βουλευτών για επικοινωνία με το κοινό, τους πολίτες και σε τελική ανάλυση τους ψηφοφόρους για ευνόητους λόγους μεγαλώνει. Έτσι, όλο ένα και περισσότεροι πολιτικοί γίνονται χρήστες του Facebook, μιας και πρόκειται για μια τεράστια δεξαμενή άντλησης ψήφων, με αναρτήσεις ομιλιών, άρθρων, κομματικών εκδηλώσεων, φωτογραφιών από προσωπικές τους στιγμές, με ανάπτυξη διαλόγων που περιλαμβάνουν ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, ιδεών σε διάφορα θέματα που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα, μπορούμε κάλλιστα να μιλάμε για μια νέα βαθμή προεκλογικού αγώνα. Αυτή είναι του Facebook. Πόσο ισχυρό όπλο είναι στα χέρια των υποψηφίων βουλευτών, αποτελεί άραγε το Facebook στην προεκλογική μάχη που δίνουν και θα δώσουν μέχρι τον Μάιο, αλλά και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι πολίτες μέσα από την επικοινωνία τους με τους υποψηφίους βουλευτές σε ό,τι αφορά το πού θα δώσουν την ψήφο τους. Άριστος Αριστοτέλους, υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ, διατηρώ στο Facebook έναν αριθμό φίλων και γνωστών με τους οποίους εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα επικοινωνούμε μέσω αυτής της νέας μορφής τεχνολογίας. Επίσης, ενημερώνω το κοινό για τις κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητές μου. Το όφελος που αποκομίζω από αυτό το σύστημα είναι ότι μου δίνει την ευκαιρία να μεταβιβάζω κάποιες απόψεις, θέσεις και ιδέες σε κάποιες πηγές οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου. Όμως, πρόθεση μου δεν είναι να εκμεταλλευτώ με την κακή έννοια το Facebook για την προεκλογική μου εκστρατεία. Μέσω του Facebook μπορείς να λάβεις και τον παλμό του κοινού για κάποια γεγονότα ή θέματα. Ένα εργαλείο επικοινωνίας. Χριστόφορος Φωκαΐδης, υποψήφιος βουλευτής DC. Διατηρώ προφίλ στο Facebook εδώ και αρκετά χρόνια. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου. Και αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε ή να έχουμε επαφή με την κοινωνία, ειδικά με ένα σημαντικό τμήμα της που είναι η νεολαία, επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα μέσα. Η πολιτική, σε μια εποχή απαξίωσης και αποστασιοποίησης των πολιτών και δι' των νέων από την πολιτική, θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να δεχτούμε το Facebook ως ένα εργαλείο επικοινωνίας με σκοπό να συναντηθούμε με τους νέους. Φυσικά, αν κάποιος έχει δημιουργήσει προφίλ στο Facebook την τελευταία στιγμή, σίγουρα δεν θα έχει αποτέλεσμα και θα εκλειφθεί ως μια προεκλογική κίνηση. Χρειάζεται συστηματική παρουσία και διαχρονική συζήτηση με το κοινό πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνία μας. Προσωπικά, έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσω Facebook, με τα οποία αναπτύσσεται ένας παραγωγικός διάλογος. Νικόλας Παπαδόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Δίκο. Διατηρώ προφίλ στο Facebook εδώ και αρκετό καιρό. Δεν το έχω δημιουργήσει ειδικά για την προεκλογική μου εκστρατεία. Όπως σε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έρθεις σε επαφή με το κοινό, έτσι και το Facebook σου προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και το Facebook αποτελούν το ψωμοτήρι κάθε πολιτικού. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιώ ιδιαίτερα το Facebook για την προεκλογική μου εκστρατεία. Λαμβάνω συνεχώς μηνύματα από το κοινό που αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας και προσπαθώ να απαντάω σε όλα αυτά. Πάντα ήμουν εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Ανταλλαγή απόψεων. Δημήτρης Παπαδάκης, υποψήφιος βουλευτής ΕΔΕΚ. Χρησιμοποιώ το Facebook με σκοπό και στόχο να κινήσω το ενδιαφέρον ειδικά των νέων μας να συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Επιπρόσθετα, μέσω του Facebook μπορείς να περάσεις τις απόψεις και τις ιδέες σου στο ευρύ κοινό. Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί ένας ωραίος διάλογος με ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. Οφέλιμε συζητήσεις. Γρηγόρης Χριστοδουλίδης, υποψήφιος βουλευτής Ευρωπαϊκού. Θα αξιοποιήσω το Facebook δημιουργώντας μια ομάδα η οποία θα αναφέρεται στην υποψηφιότητά μου. Μέσω του Facebook μπορώ να διατυπώσω κάποιες θέσεις για την παιδεία, το μεταναστευτικό, την ανεργία και ούτω καθεξής, οι οποίες θα σχολιάζονται από το κοινό και έτσι να αναπτύσσεται ένας επικοδομητικός διάλογος. Το Facebook είναι ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Οι συζητήσεις που γίνονται τις πλήστες φορές είναι ωφέλιμος, με αφορμή ένα γεγονός που μπορεί να λάβει ενδιαφέρουσες απόψεις. Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται ευρέως στην εποχή μας. Όμως, αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή, θετικό και πιο έγκυρο. Παναγιώτης Χριστοφόρου, υποψηφίος βουλευτής οικολόγων. Μέσω του Facebook είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις μαζικά το κοινό με σκοπό να μεταδώσεις τα μηνύματά σου, να κάνεις κριτική, να συζητήσεις με τους πολίτες, όπως επίσης και να απαντήσεις σε ερωτήσεις και προβληματισμούς τους. Θεωρώ πολύ θετικό και πιο έγκυρο το Facebook από τα άλλα μέσα επικοινωνίας, επειδή ορισμένες φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναλόγως του ποια τα συμφέροντα εξυπηρετούν, διαστρεβλώνουν και τα μηνύματα που θέλεις να στείλεις. Εσείς θα τους κάνετε ad. Παρακάτω, παραθέτουμε ορισμένες χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτών χρηστών του Facebook.
οι απόψεις δίστανται σε σχέση με το κατά πόσον επηρεάζονται ή όχι από την παρουσία των υποψηφίων βουλευτών στο Facebook. Τζόζεφ Τσιράκης. Πέραν πάσης αμφιβολίας, ο δικτυακός χώρος του Facebook έγινε πλέον ο κατάλληλος ιστότοπος για προσωπική προβολή όλων των υποψηφίων βουλευτών. Υποσυνείδητα, με την αλληλεπάλληλη εμφάνιση προσώπων στην οθόνη του υπολογιστή, σαφέστατα επηρεάζουν τους ψηφοφόρους της νέας γενιάς. Επιπροσθέτως, οι συνήθως ατέρμονες μονοπλευρικοί διαλόγοι που γίνονται online με τον υποψήφιο μας χειραγωγούν στον οικείο πολιτικό τους χώρο. Άντρη Τάσου. Το Facebook, ως μεγάλο κομμάτι της ζωής των νέων και όχι μόνο, χρησιμοποιείται πλέον ως και μέσο αυτοπροβολής και προώθησης πολιτικών, υποψηφίων βουλευτών κτλ. Οι υποψήφιοι βουλευτές, από ό,τι φαίνεται, έχουν κατανοήσει με την ευκολία την οποία μπορούν μέσω του Facebook να αυτοπροβληθούν και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους, αφού καθημερινά παρατηρούμε καταιγισμό σχολείων, likes, post και ούτω καθεξής. Πολλές φορές γίνονται ωφέλιμοι διάλογοι μεταξύ πολιτών και υποψηφίων, ενώ μπορούμε να ενημερωθούμε πιο άμεσα για τη δράση, καθώς και για τις απόψεις του καθενός, στο μέτρο όμως που δεν ξεπερνούν την υπερβολή. Προσωπικά δεν επηρεάζομαι από τα εν λόγω διαφημιστικά, αφού έχω επίγνωση και μπορώ να κατανοήσω πότε όλα αυτά γίνονται χάρη αυτοπροβολής και πότε για άλλους λόγους. Στέφανος Σάβα. Δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ πιο εύκολος τρόπος από το Facebook ένας υποψήφιος βουλευτής να μπορέσει να ακούσει την άποψη της κοινωνίας για τα προβλήματα που την ταλανίζουν. Μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται, μπορεί να έρθει σε απευθείας επαφή με άτομα κάθε ηλικίας και κάθε ιδεολογικής άποψης και έτσι να αποκτήσει μια πιο σφαιρική άποψη για ένα θέμα. Καθήκον του κάθε βουλευτή είναι να εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του στο κοινοβούλιο και με το Facebook γίνεται η δουλειά του πιο εύκολη. Αλίευση ψήφων. Φρίξος Βρυονίδης. Το Facebook μακάρι να μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο πραγματικής επικοινωνίας, έναν τρόπο να φτάσουν οι προβληματισμοί του κοινού στα αυτιά των πολιτικών μας. Δυστυχώς, στην παρούσα φάση, άποψή μου είναι ότι χρησιμοποιείται δικαιολογημένα από τους υποψηφίους βουλευτές για αλίευση ψήφων, όμως δεν συνεισφέρει τίποτα πέραν τούτου. Έχω ξαναδιατυπώσει τη θέση ότι το Facebook, ενώ εκτείνεται απεριόριστα ως προς τη μη σοβαρή θεματολογία, εν τούτης φτάνει αρκετά νωρίς στα όρια του ως προς τη σοβαρή θεματολογία. Αυτό φυσικά δεν είναι απαραίτητα κακό. Οι όποιες εξαιρέσεις από αυτή τη διαπίστωση θεωρώ ότι απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Μπορεί να αποβεί αρκετά παραγωγική. Νικόλας Τηλιανού. Είναι γεγονός πως αναπτύχθηκαν οι νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών και των πιθανών δεξαμενών ψήφων. Αλλά αυτός ο τρόπος επικοινωνίας θεωρώ πως πέρα από τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει, που είναι αρκετά, φέρνει και αρνητικά αποτελέσματα. Η προσωπική μου εμπειρία λέει πως δεν με επηρεάζουν καθόλου σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα, στο κατά πόσο οι διάλογοι που γίνονται είναι ωφέλιμοι, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Η ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας, αν και δεν αντικαθιστά σε κανένα σημείο την προσωπική, εντούτοις μπορεί να αποβεί αρκετά παραγωγική και ωφέλιμη. Δεν μου έτυχε ποτέ, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Συνεχίζει ροή ειδήσεων στο www.citychanneltv.com.